Ακολουθεί εκπομπή με τοποθέτηση προϊόντων. Την εκπομπή χορηγεί το Immunace Original. Ξεκλείδωσε τη δύναμη του ανοσοποιητικού σου. Ξεκλείδωσε τη δύναμη του ανοσοποιητικού σου συστήματος με το συμπλήρωμα διατροφής Immunace Original. Immunace από την Vita Biotics. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλώς ορίσατε στην εκπομπή Υγεία και Ζωή. Μαζί μας απόψε ο οφθαλμίατρος ο κύριος Αντώνης Χριστοφόρου. Πρωτού τον καλησπερίσουμε όμως, θέλω να σας πω ένα χαιρετισμό που έχω ακούσει και έχω συγκλονιστεί πραγματικά. Έναν ίστατο χαιρετισμό που έχω διαβάσει, που δεν είναι δικό μου βέβαια, είναι από τον κύριο Χαράλαμπο Κόκκινο. Και με εκφράζει απόλυτα, κυρίες και κύριοι, για τον μακαριότατο. Πορέψου λοιπόν, μακαριότατε. Πολυσέβαστε και πολυφίλητε. Αρχιερέα, στον αμπελώνα του Κυρίου, ήσυχος ότι έπραξες το καθήκον σου στο ακέραιο. Αιωνία σας η μνήμη. Σας ευχαριστώ, κύριε Κόκκινε, για αυτό το συγκινητικό αφιέρωμα στο μακαριστό Αρχιεπίσκοπο Χρυσόστομο. Καλησπέρα σας, γιατρέ μου, καλώς ορίσατε. Καλησπέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ναι. Αιωνία του η μνήμη. Αιωνία του η μνήμη, πραγματικά. Ξέρετε, όλοι το ξέραμε, ας πούμε, ήταν άρρωστος, αλλά πραγματικά θα μας λείψει ο μακαριότατος. Ήταν φως για όλους τους χριστιανούς της Κύπρου. Θα μιλήσουμε απόψε για το γλαύκωμα, για τον κερατόκονο και όλα αυτά που ταλανίζουν τα μάτια μας. Τι εννοούμε με τον όρο κληρονομικές παθήσεις, γιατρέ? Όπως το και ματιό. Σε άλλα όργανα του οργανισμού, έτσι και στο μάτια μας υπάρχουν παθήσεις οι οποίες είναι γονιδιακά καθορισμένες. Και γνωρίζουμε ότι κληρονομούνται από γενιά σε γενιά. Mm-hmm. Οπότε είναι σημαντικό αυτό το πράγμα να το γνωρίζουμε, να ξέρουμε το ιστορικό της οικογένειας μας, για να μπορέσουμε να διαγνώσουμε αυτές τις παθήσεις στους απογόνους μας. Μάλιστα. Και υπάρχουν παθήσεις οι οποίες είναι απόλυτα γενετικά καθορισμένες και είναι απόλυτα κληρονομούμενες. Εδώ και μερικά χρόνια το γονιδίωμα του ανθρώπου έχει αποκωδικοποιηθεί εντελώς και ξέρουμε πολλές παθήσεις των ματιών που οφείλονται, κληρονομικές. Υπάρχουν όμως παθήσεις οι οποίες είναι απλά, υπάρχει μια γενετική προδιάθεση, άρα έχουν αυξημένη πιθανότητα να εμφανιστούν στους απογόνους μας, αλλά αυτό δεν συμβαίνει πάντα. Γιατρέ μου, είναι σίγουρο ότι η πάθηση θα περάσει στα μέλη της οικογένειας? Αν είναι απόλυτα κληρονομούμενη, θα περάσει και είναι πολύ σημαντικό να το διαγνώσουμε. Για τις παθήσεις όμως, η οποία υπάρχει από μια γενετική προδιάθεση ή όπως λέμε στην ιατρική, είναι πολυπαραγοντικοί οι λόγοι που θα περάσουν στην επόμενη γενιά, μπορεί και να μην κληρονομηθούν. Μάλιστα. Τώρα, γιατί είναι σημαντικό να διαγνώσουμε μια κληρονομική πάθηση? Είναι πολύ σημαντικό να διαγνώσουμε μια κληρονομική πάθηση, διότι ανάλογα με το είδος της πάθησης, μπορούμε να έχουμε μία πρόγνωση για το επίπεδο της όρασης του ατόμου. Mm-hmm. Γνωρίζουμε ότι υπάρχουν κληρονομικές παθήσεις οι οποίες δυστυχώς οδηγούν σε πολύ χαμηλή όραση. Και αυτό είναι μία αναστρέψιμο. Για αυτές που υπάρχει γενετική προδιάθεση είναι διότι μπορούμε να προλάβουμε τη βλάβη στην όραση. Επίσης, είναι πολύ σημαντικό διότι άτομα τα οποία γνωρίζουμε ότι είναι δεδομένο ότι θα επηρεαστεί η όρασή τους, mm-hmm. ότι θα αλλάξει η ποιότητα ζωής τους. Άρα πρέπει να καθορίσουν το πώς θα πορευθούν και επίσης είναι πολύ σημαντικό διότι είναι πολύ πιθανόν δυστυχώς να επηρεαστεί η επαγγελματική του ζωή από αυτή την κατάσταση. Να αρχίσουμε με τα ασθένειες, σαν ας πούμε το γλαύκωμα, να πάμε στο γλαύκωμα, γιατρέ μου. Τι είναι το γλαύκωμα? Το γλαύκωμα είναι... Που το έχω ακούσει και μάλιστα με συγχωρείτε ότι είναι πολύ σοβαρό. Ναι, ναι. Σαν γλαύκωμα στην οφθαλμολογία καθορίζουμε τη βλάβη στο οπτικό νεύρο. Mm-hmm. Υπάρχουν διάφορες αιτίες που μπορεί να οδηγήσουν σε βλάβη του οπτικού νεύρου. Η πιο γνωστή είναι η υψηλή ενδοφθάλμια πίεση. Γι' αυτό και το γλαύκωμα πολλοί το ονομάζουν πίεση στα μάτια. Μάλιστα, το υπάρχουν και άλλες αιτίες γλαύκωματος. Απλά η υψηλή ενδοφθάλμια πίεση είναι η πιο συχνή αιτία γλαύκωματος.
Τώρα, τι προκαλεί το γλαύκωμα, είναι η πίεση? Τι προκαλεί το γλαύκωμα? Το γλαύκωμα προκαλεί προοδευτική μείωση της όρασης. Ναι. Υπάρχει γενετική προδιάθεση. Ναι. Εντάξει, η πίεση είναι η πιο συχνή αιτία που μπορεί να προκαλέσει το γλαύκωμα. Ναι. Λοιπόν, και το γλαύκωμα προκαλεί σταδιακά μείωση στην όρασή μας. Μάλιστα. Τώρα μου πείτε και ποια είναι τα συμπτώματα του γλαύκωματος, για να ξέρουμε. Δυστυχώς, το γλαύκωμα είναι μια ύπουλη πάθηση και πολύ συχνά δεν δίνει συμπτώματα. Αν ο ασθενής στα εισαγωγικά είναι τυχερός, θα του δώσει κάποια συμπτώματα που θα τον οδηγήσει στο γιατρό. Ποια είναι τα συμπτώματα? Αυτά μπορεί να είναι έναν είδος κοκκινίλας, μπορεί να είναι κάποιο πονοκεφάλι, μπορεί να είναι πρόβλημα με τα φώτα το βράδυ στο αυτοκίνητο. Είναι συμπτώματα τα οποία δεν είναι ειδικά. Και πολλές φορές τα προσπερνούμε, αν και για να είμαστε δίκαιοι δεν οδηγούν πάντα σε γλαύκωμα. Το σημαντικό εδώ είναι ακριβώς ότι αν έχουμε άτομα στην οικογένεια τα οποία πάσχουν από γλαύκωμα, δηλαδή οι γονείς μας ή οι παππούδες μας, είναι πολύ σημαντικό να πάμε να κάνουμε εμείς μία προληπτική οφθαλμολογική εξέταση. Αν μπορούμε να κάνουμε την... Αυτό είναι το σημαντικό. Μπορούμε να κάνουμε την πρόληψη. Βεβαίως, αυτό είναι το α και το ω. Το α και το ω. Τώρα, είναι σοβαρή η πάθηση αυτή? Είναι σοβαρή η πάθηση το γλαύκωμα, διότι η οποιαδήποτε, η οποιαδήποτε απώλεια όρασης είναι μη αναστρέψιμη. Άρα, με μαθηματική ακρίβεια, ένα γλαύκωμα το οποίο είναι αδιάγνωστο θα οδηγήσει σε τύφλωση. Είναι σοβαρή η πάθηση. Από την άλλη πλευρά, όμως, είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε ότι η έγκαιρη διάγνωση που θα γίνει με την προληπτική εξέταση μπορεί να μας προστατεύσει από αυτές τις βλάβες. Άρα, έναν άτομο το οποίο θα διαγνωστεί με γλαύκωμα έγκαιρα μπορεί να ζήσει μια φυσιολογική ζωή. Με την κατάλληλη αντιμετώπιση. Ναι. Θεραπεύεται το γλαύκωμα, δηλαδή? Δεν θεραπεύεται με την έννοια ότι μπορούμε να το ξεριζώσουμε, αλλά αντιμετωπίζεται. Πώς? Αντιμετωπίζεται με διάφορους τρόπους, ανάλογα με το, με το είδος. Η πιο συχνή είναι η φαρμακευτική αγωγή, η οποία συνήθως είναι διαβίου. Δηλαδή, από τη στιγμή που θα διαγνωστεί το άτομο με γλαύκωμα, παίρνει διαβίου σταγόνες. Και αν τυχόν το γλαύκωμα δεν ρυθμίζεται με σταγόνες, από εκεί και πέρα έχουμε χειρουργικές μεθόδους για να ελέγξουμε την πίεση του ματιού. Δηλαδή, όποιος έρθει κοντά σας θα το δείτε εσείς το γλαύκωμα, έτσι? Κανονικά είναι μέσα στην εξέταση ρουτίνας του οφθαλμίατρου. Αυτό που πρέπει να γνωρίζουμε. Σε ποιον άλλο μπορεί να πας μέσα στο οφθαλμίατρο? Αυτό που είναι σημαντικό είναι τα άτομα τα οποία γνωρίζουν ότι στην οικογένειά τους έχουν ιστορικό με γλαύκωμα, που να φροντίσουν να εξεταστούν έγκαιρα. Ναι. Σε ποια ηλικία εμφανίζεται? Κατά βάση είναι στην ηλικία, είναι άνω των 40. Άνω των 40. Πολύ συχνά όμως, και ειδικά στα άτομα που έχουν προδιάθεση, μπορεί να το συναντήσουμε από πολύ πιο νωρίς. Και επίσης υπάρχουν και ορισμένες καταστάσεις που μπορεί να μας προκαλέσουν γλαύκωμα σε πιο νεαρή ηλικία, όπως παραδείγματος χάρη είναι υψηλή μοιοπία. Οπότε συνήθως είναι γι' αυτό και συστήνεται ένας προληπτικός έλεγχος στα άτομα με ιστορικό γλαυκώματος από τα 30 και άνω κάθε περίπου 2 έτη και από τα 40 και άνω ετησίως. Δηλαδή, ένας ο οποίος, επειδή είναι σοβαρή ασθένεια και μπορεί να τυφλωθεί κάποιος, έτσι δεν είναι, και έχουμε δει άτομα τα οποία έχουν τυφλωθεί με το γλαύκωμα. Αν δεν αντιμετωπιστεί. Ναι, δεν αντιμετωπιστεί. Αν δεν διαγνωστεί. Ναι. Άρα, αν είχαν κάνει αυτοί οι άνθρωποι έγκαιρα προληπτικών ελεγχών, μπορούσαν να γλιτώσουν την όρασή τους. Κρίμα πραγματικά. Πολύ σημαντικό. Ναι. Το οποίο, όπως λέτε, είναι και μια ασθένεια ύπουλη. Ύπουλη, γιατί συνήθως δεν είναι συμπτώματα στη συντηρητική πλειοψηφία των ατόμων. Δηλαδή, εσείς λέτε στο κοινό, ας πούμε, ότι καλά είναι μία φορά το χρόνο να πηγαίνουμε για τον προληπτικό έλεγχο των ματιών μας. Εννοείται, βέβαια. Εννοείται. Mm-hmm. Έτσι νομίζω ότι είναι το καλύτερο για να ξέρουμε. Ειδικά αν έχουμε ιστορικό. Ναι. Να πάμε στο... Η προληπτική εξέταση περιλαμβάνει διάφορες καταστάσεις, διάφορες εξετάσεις. Είναι σίγουρα πολύ σημαντική η κλινική εξέταση του γιατρού. Και από εκεί και πέρα έχουμε παρακλινικές εξετάσεις. Οι πιο συνηθισμένες είναι τα οπτικά πεδία και είναι και η τομογραφία του ματιού, οι οποίες θα μας καθορίσουν εάν το άτομο πάσχει από γλαύκωμα και αν πάσχει από γλαύκωμα μέχρι που έχουν προχωρήσει οι βλάβες. Το σημαντικό είναι ότι με δεδομένο ότι έχω εντοπίσει έγκαιρα την πάθηση, μπορούμε να μην αφήσουμε τις βλάβες να αναπτυχθούν περαιτέρω. Έχετε και νέον κόσμο που έρχεται που παθαίνει το γλαύκωμα, δηλαδή νεαρή ηλικία?
Έχουμε από 30 και 35. Από 30 και 35. Μπορεί, ναι. Υπάρχει. Εάν έχει το κληρονομικό, βέβαια. Ναι, ναι, ναι. Και όχι μόνο. Συνήθως, αν υπάρχει το ιστορικό, το οικονομικό ιστορικό, μπορεί να το πούμε με ψηλή μοιοπία. Α, ναι. Ψηλή μοιοπία. Ναι. Ναι. Από πιο νεαρή ηλικία. Ναι. Και υπάρχουν και ορισμένες, εντάξει, επειδή τώρα είμαστε πολύ πολιτισμικοί, υπάρχουν και ορισμένες φυλές οι οποίες έχουν προδιάθεση στο γλαύκωμα. Σαν ποιες φυλές, γιατρέ? Η μαύρη φυλή, ναι. Είναι πιο συχνά, έχουν πιο, ναι, συχνά γλαύκωμα. Το έχω ακούσει αυτό, ναι. Ναι. Και επίσης τα άτομα, η κίτρινη φυλή, δηλαδή Ιαπωνέζοι, Κινέζοι κλπ, επειδή έχουν μικρά μάτια, είναι πιο συμφορημένα, οπότε αρκετά συχνά μπορεί να έχουν ένα συγκεκριμένο είδος γλαυκώματος. Δηλαδή όσο μεγάλα μάτια έχεις, τόσο καλύτερο. Έτσι, θεωρητικά. Α, θεωρητικά. Εκεί είναι άλλο πρόβλημα. Τώρα, να πάμε και στον... Έχουμε τελειώσει το γλαυκώμα ή θέλετε τίποτα άλλο, ναι, να... Ναι. Να περάσουμε το μήνυμα ότι άτομα, ναι, τα οποία έχουν οικογενειακό ιστορικό γλαυκώματος, είναι απαραίτητο να κάνουν μια προληπτική εξέταση. Από ποια ηλικία? Από τα 30 και πάνω 30 και... αναδιετία και από τα 40 και πάνω ετησίως. Ωραία. Αυτό να το ξέρει όλος ο κόσμος, γιατί είναι, για να μην έχουμε τα σοβαρά προβλήματα που μπορεί να προκύψουν μετά. Το γλαύκωμα. Το γλαύκωμα, ναι, ναι, είναι αυτό που τυφλώνει κάποιον. Ναι. Να περάσουμε τώρα στον κερατοκόνον. Κερατόκονος. Ναι, κερατόκονος. Παρεμπιπτόντως, τυχαία, σήμερα είναι η Παγκόσμια Μέρα Κερατόκονου. Που σας κάλεσα, ωραία. Τυχαία. Ωραία, πολύ ωραία. Λοιπόν, ο κερατόκονος είναι, μια... Τι είναι, ναι, ο κερατόκονος. Ναι, ο κερατόκονος είναι μια προοδευτική πάθηση εκφύλιση του κερατοειδούς. Ο κερατοειδής είναι τον τζάμι του ματιού μπροστά, ναι, ο οποίος όταν έχουμε αυτή την πάθηση προοδευτικά λεπταίνει και χάνει την αρχιτεκτονική του. Και στο σημείο που γίνεται πιο λεπτός γίνεται και πιο κονικός, πιο μυτερός δηλαδή, εξού και ο ορισμός κερατόκονος. Στο γενικό παγκόσμιο πληθυσμό είναι περίπου 1 στα 1000, αλλά έχουν γίνει κάποιες μελέτες και το ξέρουμε, το βλέπουμε, ότι γενικά στη λεκάνη της Μεσογείου έχουμε πάρα πολύ κερατόκονο και κάποιες μελέτες έχουν φτάσει το ποσοστό μέχρι 1%, το οποίο θεωρείται πολύ ψηλό. Έχει πολύ κερατόκονο, έχουμε στην Κύπρο, έχουμε στην Κρήτη, η Νότια Ιταλία, είναι πολύ συχνός ο κερατόκονος και εννοείται ότι πάλι παίζει μεγάλο ρόλο το οικογενειακό ιστορικό. Σε ποια ηλικία εμφανίζεται? Βλέπουμε ότι τρέχει από άτομο από γενιά σε γενιά. Από γενιά σε γενιά. Η διάγνωση κατά βάση γίνεται από την εφηβική ηλικία 10 με 12 ετών. Τα πιο πολλά περιστατικά η διάγνωση γίνεται από 10-12 ετών μέχρι και 30. Εκεί πιάνουμε τη συντριπτική πλειοψηφία των ατόμων που έχουν κερατόκονο, αλλά υπάρχουν και εξαιρέσεις. Προσωπικά έχω διαγνώσει γλαύκωμα και σε παιδί 6 ετών. Αλήθεια. Ναι. Είχε 6... βέβαια ο πατέρας, ναι, του, οπότε ήμασταν υποψιασμένοι. Άρα και τα μωρά πρέπει να κάνουν την εξέταση αυτή. Εννοείται, ναι. Αν υπάρχει ο πατέρας, όπως λέτε. Αν υπάρχει ο πατέρας, 6 χρονών παιδάκι. Πρέπει ούτως ή άλλως, αν τα παιδιά εξετάζονται για την όρασή τους, ναι, για ένα απλόν έλεγχο. Γι' αυτό και είναι σημαντικό για τον γιατρό να παίρνει ένα λεπτομερές ιστορικό. Έτσι, όσον αφορά τη γενιά, τον πατέρα, τον κάθε μητέρα, και ειδικά, ναι, των παιδιών. Ναι. Ναι, ναι. Τα συμπτώματα του. Το ευχάριστο είναι ότι ο κερατόκονος δίνει κάποια συμπτώματα. Συνήθως έχουμε θολή όραση. Ναι, το βλέπω εκεί. Ναι, τα άτομα αυτά συχνά παραπονιούνται ότι έχουν συχνές αλλαγές στη συνταγή των γυαλιών τους, ειδικά στην εφηβεία. Ιδιαίτερα οι αλλαγές είναι στον αστιγματισμό, που μπορεί να μας κάνει να υποψιαστούμε. Η διάγνωση είναι πάρα πολύ εύκολη στο ιατρείο. Γίνεται με την τοπογραφία του κερατοειδούς, δηλαδή με την χαρτογράφηση του κερατοειδούς, που βλέπουμε χαρακτηριστικά στοιχεία κερατόκονου. Μπορεί κάποιος να τυφλωθεί από αυτό την ασθενεία? Δεν μπορεί να τυφλωθεί. Ναι. Μπορεί όμως να έχει πολύ κακή ποιότητα όραση. Θολό. Δεν τυφλώνεται. Ναι. Θα είναι, ναι, θολή όραση. Έχει θολή όραση και το χαρακτηριστικό είναι ότι αν προχωρήσει, είναι ότι αυτή η όραση δεν διορθώνεται πλέον με τα γυαλιά. Δηλαδή δεν έχει καλή διορθούμενη όραση. Οπότε πάμε σε προοδευτικά επιδεινόμενων κερατόκονων. Είπετε ότι δεν θεραπεύεται το κερατόκονο. Δεν θεραπεύεται, αλλά αντιμετωπίζεται. Ναι, αντιμετωπίζεται. Δηλαδή, μπορούμε να. Εδώ βλέπουμε την τοπογραφία του κερατοειδούς, ναι, δεξιά. Είναι η πιο συχνή, είναι η εξέταση επιλογής. Και κάτω είναι το τελευταίο στάδιο του κερατόκονου. Βλέπουμε έναν άτομο το οποίο έχει μεταμοσχευθεί. Το έχουμε βάλει και
καινούριο κερατοειδή. Η ουσία της υπόθεσης πλέον είναι ότι, επειδή ο κερατόκονος έχει πάρα πολλά στάδια, είναι ότι αν διαγνωστεί έγκαιρα, μπορούμε να κάνουμε σταθεροποίηση του κερατόκονου και η όραση να είναι πολύ καλύτερη από ό,τι αν προχωρήσει. Άρα και πάλι εδώ λέμε προληπτική εξέταση στα άτομα των οποίων στο ιστορικό υπάρχει κερατόκονος. Πώς θα διαγνώσουμε έγκαιρα τον κερατόκονο? Θα διαγνώσουμε έγκαιρα. Και γιατί είναι σημαντικό? Είναι σημαντικό διότι εάν τυχόν το διαγνώσουμε σε πρώιμα στάδια, υπάρχουν πλέον τεχνικές οι οποίες, με τις οποίες μπορούμε να σταθεροποιήσουμε αυτή την κατάσταση για να μην προχωρήσουμε στη μεταμόσχευση. Γιατί, τι εννοείται τεχνικές, λέιζερ, τι είναι? Όχι, η τεχνική πλέον που χρησιμοποιείται παγκοσμίως ονομάζεται διασύνδεση κολαγόνου. Ουσιαστικά ενισχύουμε τον κερατοειδή με κολαγόνο. Ο κερατοειδής μας αποτελείται από κολαγόνες, ίνες. Οπότε έχει πλέον ανακαλυφθεί μία μέθοδος, η οποία δεν είναι πλέον καινούρια, είναι τουλάχιστον 20 ετίας πλέον και έχει μπει στη ρουτίνα μας, στην οποία μπορούμε να ενισχύσουμε αυτές τους δεσμούς, τις ίνες κολαγόνου του κερατοειδούς, για να μην τον αφήσουμε να προχωρήσει στο τελικό στάδιο κατά το οποίο θολώνει. Ναι. Η όραση είναι πολύ κακή, δεν μπορεί να διορθωθεί με οποιοδήποτε τρόπο, δεν διορθώνεται ούτε με γυαλιά, ούτε με φακούς επαφής κλπ. Οπότε τελικά πρέπει να μεταμοσχευτεί. Τα τελευταία 20 χρόνια οι μεταμοσχεύσεις κερατοειδούς λόγω κερατόκονου έχουν μειωθεί δραματικά, διότι ακριβώς υπάρχει αυτή η μέθοδος της σταθεροποίησης του κερατόκονου. Πηγαίνετε σε σεμινάρια στο εξωτερικό γι' αυτό? Βεβαίως, ναι. Πηγαίνετε. Πηγαίνετε. Πώς βλέπετε την Κύπρο στατιστικά, γιατρέ μου? Δεν έχουμε να ζηλέψουμε τίποτα. Τίποτα. Ενώ ως θεραπείες, ας πούμε, οι θεραπείες είναι up to date που λέμε. Μπορούμε να προσφέρουμε σχεδόν. Προσφέρετε τα πάντα, έτσι? Σχεδόν τα πάντα. Εντάξει, πάντα σε ένα μέρος με μικρό πληθυσμό, σε όλες τις ιατρικές ειδικότητες, κάποιες καταστάσεις όταν είναι σπάνιες είναι πιο δύσκολο να αντιμετωπιστούν και εκεί χρειάζονται πιο εξειδικευμένα κέντρα του εξωτερικού. Ο Κύπρος έρχεται χωρίς να έχει πρόβλημα, δηλαδή να κάνει, ας πούμε, μια πρόληψη, ή δεν τον ενδιαφέρει? Πώς βλέπετε τον Κύπριο? Θα μπορούσε να είμαστε σε καλύτερα επίπεδα. Γι' αυτό σας ερώτησα. Έχουμε προχωρήσει πάρα πολύ στο θέμα των παιδιών. Οι νέοι γονείς φροντίζουν για τα παιδιά τους. Ναι, οι νέοι γονείς τώρα. Ναι. Φυσικά έχουμε πολύ καλούς παιδιάτρους, οι οποίοι ενημερώνουν ότι τα παιδιά πρέπει να εξεταστούν έγκαιρα, προληπτικά. Ναι. Άρα από τον παιδίατρο περιμένετε καμιά φορά να... Οι παιδιώτες μας το γνωρίζουν και είναι πάρα πολύ καλοί και συστήνουν στους γονείς. Επίσης οι γονείς δεν θα λέγανε ενδιαφέρονται περισσότερο, είναι περισσότερο ενημερωμένοι, μιλούν μεταξύ τους και βλέπουμε ότι ανεβαίνει συνεχώς το ποσοστό παιδιών τα οποία έρχονται για προληπτική εξέταση. Οι γονείς είναι πιο μορφωμένοι τώρα και τα κοιτάζουν όλα αυτά. Είναι και οι πληροφορίες πιο πολλές. Προφορίες πιο πολλές. Οι γιατροί μας καλοί σαν εσάς. Όλοι. Οπότε υπάρχουν και γιατροί, υπάρχει και η επιλογή των γιατρών, όλα αυτά. Που νομίζω ότι είμαστε μια χαρά στην Κύπρο, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, στον κερατόκονο είναι πολύ σημαντικό να. Εάν πάρεις το ιστορικό και ξέρεις ότι οι πρόγονοι, οι γονείς, οι παππούδες είχαν κερατόκονο, είναι πλέον σημαντικό να προχωρήσεις σε μια τοπογραφία κερατοειδού στο παιδί, ακόμα και αν δεν έχεις ενδείξεις ότι έχει κερατόκονο, ούτως ώστε αυτή η τοπογραφία θα θεωρείται τοπογραφία αναφοράς. Ξέρεις πώς είναι ο κερατοειδής την ημέρα που έχεις κάνει αυτή την εξέταση. Οπότε μελλοντικά, οποιαδήποτε ακόμα και μικρή αλλαγή, θα την εντοπίσεις και θα διαγνώσεις την κατάσταση έγκαιρα. Πάρα πολύ ωραία μας τα λέτε. Αλλά πρέπει να πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα τώρα και θα επανέλθουμε σε λίγο. Εντάξει, γιατρέ μου. Κυρίες και κύριοι, πάμε σε λίγο. Θα είμαστε σε λίγο μαζί. Πάμε. Και πάλι καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, καλώς ορίσατε στην εκπομπή μας. Μαζί μας ο οφθαλμίατρος, ο κύριος Αντώνης Χριστοφόρου. Έχουμε μιλήσει για το γλαύκωμα, έχουμε μιλήσει για το κερατόκονο και τώρα πάμε στην αμβλιοπία, γιατρέ. Θα πάμε στην αμβλιοπία. Τι είναι η
Η αμβλιοπία, αμβλιοπία. Η αμβλιοπία στην καθομιλουμένη είναι αυτό που ακούμε τεμπέλικο μάτι. Α, ναι. Και τι εννοούμε τεμπέλικο μάτι? Τεμπέλικο μάτι είναι το μάτι το οποίο ακόμα και αν πάρει τη σωστή διόρθωση, αν χρειάζεται γυαλιά, δεν έχει άριστη όραση. Άρα είναι απώλεια όρασης η αμβλιοπία, το τεμπέλικο μάτι. Είναι το μάτι το οποίο αντί να βλέπει 100% μπορεί να βλέπει 80-90% και δεν μπορούμε αυτό που έχει ήδη χάσει να το προσφέρουμε. Το βλέπουμε εδώ, το βλέπουμε εδώ. Ναι, είναι, βλέπουμε ότι πάνω, ας πούμε, αριστερά, βλέπουμε ότι το ένα μάτι δεν παίρνει ερθίσματα, βλέπει θολά. Ναι, ναι. Κάτω βλέπουμε την πιο συχνή τρόπο αντιμετώπισης, που είναι η κάλυψη του υγιούς οφθαλμού. Βλέπουμε παιδάκια γενικά τα οποία έχουν καλυμμένο τον έναν οφθαλμό. Αυτά τα παιδιά πάσχουν από αμβλιοπία και προσπαθούμε με αυτήν τη θεραπεία κάλυψης να εξασκήσουμε το τεμπέλικο μάτι. Στην προκειμένη περίπτωση, το τεμπέλικο μάτι είναι το ανοιχτό. Είναι αυτό το οποίο αναγκάζουμε το παιδί να δει για να χρησιμοποιήσει. Είναι συχνή σχετικά στο γενικό πληθυσμό, 4%. Ναι, είναι αρκετά ψηλό το ποσοστό. Το σημαντικό είναι ότι το πιο μεγάλο ποσοστό αμβλιοπίας είναι αντιμετωπίσιμο. Δηλαδή μπορούμε να προφυλάξουμε τα άτομα από το να αναπτύξουν τεμπέλικο μάτι. Και αυτό είναι με την έγκαιρη και προληπτική εξέταση των παιδιών. Διότι για να έχει ένα άτομο αμβλιοπία, σημαίνει ότι είχε κάποιο πρόβλημα στην όραση από την βρεφική ή παιδική ηλικία. Έτσι. Δεν μπορείς να αποκτήσεις τεμπέλικο μάτι πέραν από την ηλικία των 6-7 ετών. Τεμπέλικο μάτι να αποκτάς διότι η όρασή σου δεν έχει αναπτυχθεί σωστά. Μάλιστα. Όταν ήμασταν κάτω από 6-7 ετών. Μάλιστα. Γι' αυτό και συστήνεται η προληπτική οφθαλμολογική εξέταση των παιδιών 1-2 φορές πριν τη σχολική ηλικία. Είναι αργά να εξετάσουμε τα παιδιά πρώτη φορά στη σχολική ηλικία. Μάλιστα. Το ίδιο πρόβλημα που μπορεί να διαγνώσουμε σε ένα παιδάκι 3 ετών να είναι αντιμετωπίσιμο και την ίδια στιγμή στο παιδάκι των 7 να μην είναι αντιμετωπίσιμο. Mm-hmm. Άρα είναι απώλεια όρασης, η οποία εάν διαγνωστεί έγκαιρα είναι αναστρέψιμη. Γιατί οι αιτίες τις... Είναι διάφορες οι αιτίες. Ναι. Η πιο συχνή αιτία αμβλιοπίας είναι ψηλά διαθλαστικά προβλήματα, δηλαδή μοιοπία, υπερμετροπία, αστιγματισμός, από την βρεφική ή παιδική ηλικία και ειδικά η ανισομετροπία, δηλαδή να υπάρχει ψηλό διαθλαστικό σφάλμα στο έναν από τα δύο μάτια. Μάλιστα. Και γι' αυτό, επειδή ακριβώς συνήθως είναι στο έναν από τα δύο μάτια, δεν μπορούν οι γονείς να το καταλάβουν, διότι το παιδί λειτουργεί κανονικά με το καλό μάτι. Γι' αυτό και πρέπει. Επιβαρύνει όμως το. Δεν το επιβαρύνει. Όχι. Το ένα μάτι να αναπτύσσεται κανονικά. Ναι, ναι. Απλά το άλλο, λόγω του προβλήματος, μένει πίσω. Δεν αναπτύσσεται η όραση όπως πρέπει. Γι' αυτό και η διάγνωση μπορεί να γίνει μόνο στο ιατρείο. Βέβαια. Δεν μπορεί να το αναφέρει το παιδί, δεν πονάει, ναι. Δεν μπορεί να καταλάβει το ένα μάτι, δεν βλέπει, δεν μπορεί καλά-καλά να μιλήσει. Και έχει επιπτώσεις γι' αυτό στο διάβασμα, λοιπόν, στα διάφορα. Άλλες αιτίες αμβλιοπίας είναι ο στραβισμός. Όχι, μετά θα το πούμε αυτό. Είναι αιτία αμβλιοπίας. Πώς θα το διαγνώσουμε την αμβλιοπία? Με την προληπτική εξέταση των παιδιών. Συστήνεται να γίνεται ένας πρώτος έλεγχος στην ηλικία του ενός έτους. Ενός έτους. Ο δεύτερος έλεγχος περίπου 3-4 ετών και τέλος προληπτικά πριν τη σχολική ηλικία και μετά μία φορά το χρόνο. Απλά σημειώνουμε ότι πρώτη εξέταση στη σχολική ηλικία για αυτό το πρόβλημα είναι ήδη πολύ αργά. Πολύ αργά. Τώρα, αυτό που θέλουμε να τονίσουμε είναι ότι βλέπουμε ότι υπάρχει γενετική προδιάθεση. Δηλαδή, έρχεται ένα παιδί στο ιατρείο, έχει τεμπέλικο μάτι και τελικά από το ιστορικό βλέπουμε ότι έχει και τεμπέλικο μάτι και ο πατέρας ή η μητέρα ή ακόμα και ο παππούς και η γιαγιά. Και αυτό είναι πολύ απογοητευτικό. Είναι πολύ απογοητευτικό, ναι. Διότι από τη στιγμή που κάποιος ήξερε ότι στην οικογένεια υπάρχει, τρέχει αυτό το πρόβλημα, έπρεπε να φροντίσει να φέρει το παιδί πολύ πιο νωρίς. Είναι κρίμα. Σωστό. Δηλαδή. Σωστό. Και το συναντάμε πολύ συχνά στο ιατρείο, δυστυχώς. Είναι ανατρέψιμη η κατάσταση ή είναι... Είναι αναστρέψιμη με δεδομένο ότι οφείλεται σε αιτίες που δεν είναι οργανικές, δηλαδή δεν έχουν να κάνουν με την υγεία γενικότερα του οφθαλμού. Mm-hmm.
Και με δεδομένο ότι θα διαγνωστούν έγκαιρα. Δηλαδή, το ίδιο πρόβλημα στην ηλικία των τριών μπορεί να αντιμετωπιστεί, ακόμα και του ενός έτους, δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί όμως πέραν των 6-7. Το 6-7 είναι αργά. Δεν είναι αργά το 10-15, ναι. Ούτε η ενήλικη ζωή. Το αργά είναι το 6-7. Είναι αργά. Μάλιστα. Αν το βρούμε έγκαιρα, αντιμετωπίζεται. Μπράβο, ωραία. Λοιπόν, θα πάμε και στο άλλο που βλέπουμε είναι τα παιδιά. Στραβισμός. Στραβισμός. Είναι και λίγο έτσι. Θορυβούνται οι γονείς όταν το παιδί έχει στραβισμό πραγματικά, γιατί το βλέπεις το παιδί ότι... πότε εμφανίζεται ο στραβισμός, γιατρέ? Ο στραβισμός μπορεί να εμφανιστεί σε οποιαδήποτε... Όσον αφορά τα παιδιά, μπορεί να εμφανιστεί σε οποιαδήποτε ηλικία, ανάλογα με το είδος και τον τύπο. Στους ενήλικες όμως είναι εντελώς διαφορετική η κατάσταση, γιατί συνήθως ο στραβισμός στους ενήλικες οφείλεται σε υποκείμενη παθολογία. Μπορεί να είναι δηλαδή μετά από ένα τραύμα, από ένα εγκεφαλικό επεισόδιο. Αν μπορεί να συμβεί κάτι τέτοιο. Από ένα τροχαίο, βεβαίως. Είναι πολύ διαφορετικό. Να υπάρχει στραβισμός εκεί, μετά. Εκεί είναι και πιο έντονο, διότι επειδή το άτομο αυτό δεν είχε μέχρι εκείνη τη στιγμή στραβισμό, αν αποκτήσει στραβισμό, αν προκύψει στραβισμός, συνήθως έχει διπλοπία, βλέπει διπλά, οπότε θα έρθει στο ιατρείο αμέσως. Το σημαντικό με τον παιδικό στραβισμό είναι ότι μπορεί να οφείλεται σε μία άλλη συστηματική νόσο. Mm-hmm. Άρα το να οδηγήσουμε το παιδί με στραβισμό στο ιατρείο γρήγορα μπορεί ακόμα και θεωρητικά να του σώσουμε και τη ζωή. Μπορεί να οφείλεται σε κάτι άλλο παθολογικό. Υπάρχει άλλο παθολογικό που είναι... Μπορεί να είναι δυστυχώς λόγω ψηλής πίεσης στον εγκέφαλο. Ας πούμε έναν όγκο. Αλήθεια. Δηλαδή, μπορεί να αυτό. Οφείλεται σε μια, σπάνια μορφή κακοήθεια των ματιών, το ρατινοβλάστομα, το οποίο επειδή ακριβώς προκαλεί χαμηλή όραση, προκαλεί και στραβισμό. Άρα, αν ο στραβισμός οφείλεται σε χαμηλή όραση, η αιτία μπορεί να είναι κάτι πολύ σοβαρό, που πρέπει να το διαγνώσουμε εγκαίρα. Μάλιστα. Αυτό είναι το σημαντικό. Και πώς αντιμετωπίζετε? Στραβισμός. Το α και το μ. Πώς θα το διαγνώσουμε πρώτα απ' όλα? Θα το διαγνώσουμε με την κλινική εξέταση στο ιατρείο. Ναι. Εκεί θα το ταυτοποιήσουμε κιόλας, θα πούμε ποια μορφή είναι. Και από εκεί και πέρα, αφού θα φροντίσουμε ο στραβισμός να μην επηρεάσει την όραση ή αν την έχει ήδη επηρεάσει, αν έχει δηλαδή κάνει αμβλιοπία που αναφέραμε πριν, πρέπει πρώτα να αντιμετωπίσουμε τις επιπλοκές του στραβισμού, δηλαδή την αμβλιοπία, και αν μετά από αυτό ακόμα επιμένει, τότε η τελική λύση είναι η χειρουργική διόρθωση του στραβισμού. Α, υπάρχει χειρουργική. Βέβαια. Η οποία χειρουργική εξίσου... διόρθωση είναι για την ευθυγράμμιση των ματιών, ναι, και ναι, όχι για την αντιμετώπιση της όρασης, του προβλήματος όρασης. Α, η όραση θα υπάρχει. Η όραση θα την αντιμετωπίσουμε είτε με τις ασκήσεις που αναφέραμε πριν, είτε με τα γυαλιά, είτε και με συνδυασμό των δύο. Την όραση, τα προβλήματα όρασης που προκαλεί ο στραβισμός δεν τα αντιμετωπίζουμε χειρουργικά. Μάλιστα. Χειρουργικά αντιμετωπίζεται η κατάσταση, η ευθυγράμμιση των ματιών. Πόσο ποσοστό βλέπετε πολύ στραβισμό στην Κύπρο? Και ο στραβισμός είναι περίπου 4% στο γενικό πληθυσμό. 4%. Ποιες ηλικίες, έτσι, τα μικρά, τα παιδάκια? Τα μικρά παιδιά. Τα μικρά παιδιά συνήθως, έτσι. Πάλι όμως εδώ είναι πολύ σημαντικό να τονίσουμε ότι είναι πολύ συχνό να έρχονται παιδιά στο ιατρείο σχετικά μεγάλα. Επαναλαμβάνω ότι το μεγάλο παιδί για την όραση είναι το παιδί των 5-6. Δεν είναι το παιδί των 8-10 ή το παιδί που είναι στην εφηβεία. Έχει στραβισμό, έχει ένα σοβαρό πρόβλημα στην όραση και την ίδια στιγμή βλέπεις ότι ο γονέας του ή ο παππούς που το συνοδεύει έχει και αυτό στραβισμό. Αλήθεια. Πάρα πολύ έτσι, συχνό. Έτσι, Και είναι κρίμα, διότι από τη στιγμή που στο ιστορικό υπάρχει στραβισμός, τα παιδιά πρέπει να εξεταστούν εγκαίρως. Λοιπόν, και να περάσω... μάλιστα πολλές φορές έχουν και το ίδιο είδος στραβισμού. Δηλαδή από κλίνο προς τα έξω ή συγκλίνο, βλέπεις δηλαδή ότι υπάρχουν και φωτογραφίες που μπορεί 2-3 μέλη της οικογένειας την ίδια φωτογραφία να παρουσιάζουν, άμα τους ζητήσεις τη φωτογραφία το ίδιο είδος
την ίδια μορφή στραβισμού. Γιατρέ μου, αλλά το α και το μέγα είναι η πρόληψη. Ναι, να πάμε και λίγο στους μεγάλους. Μιλήσαμε αρκετά για αυτά. Να πάμε και λίγο στους ηλικιωμένους. Mm-hmm. Τι επεμβάσεις κάνετε εσείς στους ηλικιωμένους συνήθως? Είναι... Η πιο συχνή επέμβαση είναι ο καταράκτης. Ο καταράκτης. Νομίζω όλοι παίρνουν από τον καταράκτη ήδη αψεύδω. Ο καταράκτης είναι... θα μπορούσε καλύτερα κάποιος να μην το χαρακτηρίσει στα εισαγωγικά πάθηση. Ναι. Είναι μια φυσιολογική φθορά που επέρχεται στο μάτι μας. Μάλιστα. Ούγα έρχεται μόνο. Μπορεί κάποιος να, όπως ακριβώς θα πει ότι θα αποκτήσω άσπρα μαλλιά ή ρητίδες, αντίστοιχα κάποια στιγμή θα παρουσιάσει κάποια μορφής καταράκτη. Ο καταράκτης αφορά την θόλωση του φακού του ματιού. Και η πιο συχνή αιτία είναι η ηλικία. Ηλικία, η οποία όμως δεν καθορίζεται. Δηλαδή υπάρχει άτομο το οποίο, όπως και στα παραδείγματα που αναφέραμε, το πότε θα αποκτήσει ρητίδες ή άσπρα μαλλιά, μπορεί να παρουσιάσει καταράκτη κάποιος ήδη από την ηλικία των 40 και μπορεί στην ίδια στιγμή ένα άτομο να είναι στα 80 ή στα 85 και ο καταράκτης του να είναι πολύ ήπιος. Γιατί στα 40 όμως η καταράκτη? Τυχαίνει. Μικρός, τυχαίνει 40 χρόνια, έτσι. Όχι, τυχαίνει όμως. Τυχαίνει, τυχαίνει. Ειδικά αν υπάρχει και κάποια υποκείμενη πάθηση, ας πούμε ο διαβήτης. Α, θα σας έλεγα. Πιο γρήγορα. Ποιες είναι οι ασθένειες που προκαλούν αυτά τα. Ή μπορεί να έχουμε φαρμακευτικούς καταράκτες, άτομα τα οποία έχουν υποβληθεί σε θεραπείες με ψηλές δόσεις κορτιζόνης. Ή έχουν, συναντάμε άτομα τα οποία έχουν κάνει κατάχρηση φαρμάκων ορισμένες φορές γιατί ήθελαν στα γυμναστήρια για να, για να αθληθούν, για να ενισχύσουν τις επιδόσεις τους. Ορισμένα τέτοια φάρμακα προκαλούν γρήγορο, πιο γρήγορα την εμφάνιση του καταράκτη. Το οποίο πρέπει να γίνει εξάπαντος η επέμβαση, έτσι. Δηλαδή δεν γίνει. Από τη στιγμή που η ώρα. Ναι. Αργά ή γρήγορα θα έρθει το ίδιο άτομο να σου ζητήσει να του χειρουργήσει τον καταράκτη. Γιατί θα βλέπει γιατί η διάφορα. Η όρασή του δεν είναι ικανοποιητική. Ναι. Και πάντα λέμε στο άτομο που έχει καταράκτη ότι πέραν από τα άτομα τα οποία έχουν πολύ προχωρημένο καταράκτη, δηλαδή η όρασή του είναι πραγματικά χαμηλή, αν είναι σε στάδια τα οποία η όραση είναι ικανοποιητική και ειδικά είναι και σε στάδιο που ακόμα. Επιτρέπεται να οδηγείς, δεν θα αφήσουμε κάποιον να οδηγεί με όριμον καταράκτη. Πρέπει να τον συμβουλεύσουμε και στα εισαγωγικά ως έναν βαθμό να τον πιέσουμε να κάνει τον καταράκτη. Στα άτομα τα οποία όμως υπάρχει καταράκτης, αλλά ακόμα η όραση είναι ικανοποιητική, μπορεί να οδηγήσει κλπ., τότε η συμβουλή είναι ότι θα προχωρήσουμε στην επέμβαση του καταράκτη όταν νιώθει ότι επηρεάζονται οι καθημερινές του δραστηριότητες. Για τις οποίες, οι οποίες δραστηριότητες για κάθε άτομο είναι διαφορετικές. Να πούμε όμως ότι δεν είναι και τόσο. Είναι εύκολη η επέμβαση. Είναι ρουτίνα και γρήγορη. Και γρήγορη σαν διαδικασία. Το λέμε σε ανθρώπους που δεν έχουν κάνει. Σαν ανάρρωση. αλλά πρέπει να τηρούνται αυστηροί κανόνες. Όταν γίνει η επέμβαση. Ναι. Στα υλικά. Ναι, ναι. Τι άλλες επεμβάσεις κάνετε, γιατρέ, των ματιών? Κοιτάξτε, δεν είναι θέμα μόνο επεμβάσεων. Είναι πλέον πολύ συχνή η ηλικιακή εκφύλιση της οχράς κοιλίδας. Ωραία, θα μιλήσουμε και αυτό. Η οποία έχει να κάνει με το γεγονός ότι έχει αυξηθεί το προσδόκιμο επιβίωσης του ανθρώπου. Και η κατάσταση αυτή έχει και αυτή ως ένα βαθμό μια κληρονομική προδιάθεση. Έχει να κάνει βέβαια και είναι πολύ παραγοντική, έχει να κάνει με την... με το κάπνισμα που είναι επιβαρυντικό, έχει να κάνει με την έκθεση στον ήλιο όταν δεν προστατεύουμε τα μάτια μας, έχει να κάνει με τη διατροφή. Η οχρά κοιλίδα έρχεται από αυτό. Βεβαίως. Έχει να κάνει δηλαδή με διατροφή που περιλαμβάνει κορεσμένα λιπαρά πιο συχνά. Άρα και το κάπνισμα. Το είναι ότι πλέον αυτές οι καταστάσεις που μέχρι πριν πρόσφατα θα έλεγα, μέχρι πριν 5-10 χρόνια αλλάζουν ραγδαία η αντιμετώπιση και παρόλο που δεν είναι ευχάριστη ο τρόπος και ίσως ο ασθενής να χρειάζεται πολλαπλές επισκέψεις και συνεχόμενες επισκέψεις στο ιατρείο, είναι ότι έχουμε αρκετά καλούς τρόπους αντιμετώπισης. Τώρα, πέστε μας την αντιμετώπιση της οχράς κοιλίδας, γιατί είναι λίγο έτσι... με δεδομένο ότι έχουμε μία μορφή που ονομάζεται υγρή και δεν είναι η ξηρή μορφή που δεν είναι αντιμετωπίσιμη. Α, υγρή. Η υγρή μορφή. Ναι.
παρόλο που υπάρχει και εδώ σταδιοποίηση, η θεραπεία εκλογής είναι με ενδοβόλβιες ενέσεις συγκεκριμένων μέσα, παραγόντων. Μέσα στο μάτι. Ναι, οι οποίες βοηθούν να απορροφηθεί ως ένα βαθμό αυτόν το υγρό, να μειωθεί το είδημα στην οχράν κοιλίδα και μπορεί η βελτίωση στη όραση να είναι θεαματική. Το θέμα είναι ότι πολλές φορές αυτές οι θεραπείες έχουν ημερομηνία λήξης και κάποιος πρέπει να υποβάλλεται συνεχόμενα σε αυτές τις ενέσεις. Ναι, είναι επώδυνες. Δεν είναι τόσο επώδυνο όσο κάποιος νομίζει. Διότι η ένεση στο μάτι καταλαβαίνετε. Εύκολο. Είναι γρήγορο. Κάποιος που θα... Δεν είναι τόσο όσο ακούγεται. Νομίζω ότι τηλεφώνησα μια ημέρα για μια φίλη μου η οποία τρέχει το μάτι της. Αυτό είναι διαφορετικό. Είναι οχρά κοιλίδα αυτό. Όχι. Όχι. Η οχρά κοιλίδα έχει να κάνει μόνο με την όρασή μας. Συνήθως επηρεάζει την κεντρική όραση. Η κεντρική όραση είναι η όραση η οποία διαβάζουμε, είναι η όραση η οποία οδηγούμε, είναι η όραση η οποία βλέπουμε τηλεόραση, είναι η όραση η οποία επικοινωνούμε μεταξύ μας, δεν είναι η περιφερική μας όραση. Άρα σε άτομα τα οποία έχουν πρόβλημα με την οχράν κοιλίδα, επηρεάζεται η κεντρική όραση. Το άτομο αυτό θα σου πει συνήθως ότι βλέπω τα αντικείμενα λιωμένα ή στραβά, είναι το πρώτο σύμπτωμα. Των παθήσεων της οχράς κοιλίδας. Ναι. Η οχρά κοιλίδα υπόψη δεν είναι πάθηση. Η οχρά κοιλίδα είναι ανατομική περιοχή. Άρα έχουμε παθήσεις της οχράς κοιλίδας. Οχρά κοιλίδα έχουμε όλοι. Πολλοί νομίζουν ότι η οχρά κοιλίδα είναι η πάθηση. Τώρα τα μαθαίνουμε όλα αυτά. Οχρά κοιλίδα έχουμε όλοι. Είναι ανατομική περιοχή του ματιού μας, η οποία μας είναι η περιοχή της λεπτομερούς κεντρικής όρασης. Βλέπετε και σε αυτό. Έχουμε, πολύ έχουμε συχνή. Έχουμε συχνή. Πάρα πολύ συχνή, παγκοσμίως. Παγκοσμίως. Αυτό έχει την οχράν κοιλίδα. Ναι, η παθήση της οχράς κοιλίδας, διότι έχει ανέβει το προσδόκιμο επιβίωσης του ανθρώπου. Ζούμε περισσότερο. Όσο περισσότερο ζούμε, τόσο. Ναι. Και είναι εκφυλιστική η πάθηση. Άρα, όσο εμείς που θέλουμε να ζήσουμε περισσότερα χρόνια, θα έχουμε την οχράν κοιλίδα. Ναι, γι' αυτό χρειαζόμαστε προληπτικές εξετάσεις στα οφθαλμία. Μια φορά το χρόνο ή μια φορά κάθε 6 μήνες, ποιες ηλικίες πρέπει να πηγαίνουν πιο συχνά στον οφθαλμίατρο, γιατρέ? Σίγουρα. Εφόσον φτάσαμε στην τρίτη ηλικία. Μια φορά το χρόνο είναι τα άτομα πάνω των 60. Μια φορά το χρόνο. Ναι. Έχουν περισσότερες πιθανότητες για γλαύκωμα, για αυτές τις παθήσεις της οχράς κοιλίδας. Να ελέγξουμε τον καταράκτη τους, παρόλο που δεν θεωρείται κάτι σοβαρό. Άνω των 40 πάλι ετησίως αν υπάρχει ιστορικό στην οικογένεια. Άνω των 40. Μια φορά, ναι. Ειδικά αν υπάρχει ιστορικό στην οικογένεια και πρόληψη εκ των ουκάνευ θα κάνουμε στα παιδιά. Στα παιδιά θα κάνουμε πρόληψη εάν τα οδηγήσουμε στον οφθαλμίατρο πριν την σχολική ηλικία, πριν τα 6-7, τουλάχιστον μία με δύο φορές. Να μου πείτε λίγα και να μάθει και ο κόσμος για τους φακούς επαφής. Ναι. Επηρεάζουν τα μάτια μας, επηρεάζουν όλα αυτά που μου έχετε πει, που έχουμε μιλήσει. Εάν η χρήση γίνεται σωστά, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Πρέπει να γίνεται όμως ευλαβικά, να τηρούνται οι οδηγίες του εφαρμοστή. Εφαρμοστής των φακών επαφής μπορεί να είναι ο οπτικός, μπορεί να είναι ο γιατρός, ο οποίος θα δώσει κάποιες οδηγίες ανάλογα με τον τύπων του φακού, ανάλογα με τις δραστηριότητες του ατόμου. Αν το άτομο ανακολουθεί πιστά, ευλαβικά, τις οδηγίες του εφαρμοστή, δεν θα έχει πρόβλημα με τους φακούς επαφής. Εάν όχι, ναι, τότε είναι λες και παίζει ρουλέτα με τα υγεία των ματιών του. Τώρα υπάρχει και το άλλο. Υπάρχουν πολύ σοβαρά θέματα. Ναι. Υπάρχουν σοβαρά θέματα. Πάρα πολύ σοβαρά θέματα. Αν τυχόν δεν αλλάζουμε το φακό όπως πρέπει, αν τυχόν δεν τηρούμε τον κανόνα, αν ας πούμε ο φακός επαφής είναι ημερήσιος, αλλά για λόγους οικονομίας κάποιος τον χρησιμοποιεί ξανά και ξανά, αυτόν είναι κατάχρηση. Είναι κατάχρηση. Την οποία... ή αν τυχόν ο φακός που κατά βάση πρέπει να φέρεται τη νύχτα, αν κάποιος κοιμάται μαζί του ή αλλάζει ένα φακούν κάθε 2-3 μέρες, αυτόν είναι κατάχρηση. Άρα και αυτό να έχουμε πολύ σοβαρά προβλήματα. Άρα αν αυτό να προσέξουν και τα παιδιά, τα κορίτσια. Τα παιδιά, όταν μας ρωτάνε πότε το παιδί θα βάλει φακόν επαφής, εξηγούμε στους γονείς ότι το κριτήριο δεν είναι η ηλικία του. Το κριτήριο είναι πότε είναι ικανό αυτόν το άτομο να ακολουθήσει οδηγίες. Μάλιστα. Γιατρέ Αντώνη Χριστοφόρου, είσαστε στη Λευκοσία, έτσι. Ναι. Ωραία. Εγώ την κλινική την ξέρω γιατί είσαστε ο γιατρός μου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε μαζί μου σήμερα. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Και ελπίζω να σας δούμε τον Μάρτιο πλέον. Έτσι. Ναι. Να είστε καλά. Κυρίες και κύριοι, φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Να είστε καλά. Και θα πούμε και ο Θεός μαζί σας. Γεια και χαρά.
Η εκπομπή περιείχε τοποθέτηση προϊόντος. Την εκπομπή χορηγεί το Immunace Original. Ξεκλείδωσε τη δύναμη του ανοσοποιητικού σου. Ξεκλείδωσε τη δύναμη του ανοσοποιητικού σου συστήματος με το συμπλήρωμα διατροφής Immunace Original. Immunace από την Vita Biotics.